Και εγώ ξαναλέω, συγκεκριμένος έπαιρνε το ελικόπτερο. Έμπαινε μέσα κόσμος στο ελικόπτερο. Πετούσε. Κάποιος ψυχίατρος τον είχε ελέγξει το συγκεκριμένο. Τον είχε ελέγξει κανένας. Τον είχε ελέγξει κανένας. Κανονικά πρέπει να παίρναγε από κάποιες εκτιμήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σοκαρισμένο το Πανελλήνιο και μιλώντας με αρκετούς συναδέλφους σας, λένε ότι πρώτη φορά υπάρχει τέτοιο στιγμό συγκληματίας και όλοι πραγματικά, μα όλοι ακόμα και οι έμπειροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας απορούν για το θράσος του συγκεκριμένου και κατά το πόσο επικίνδυνος εν τέλει είναι. Εντάξει, όταν... γιατί εκπλήσεστε. Η ανθρωποκτονία από την ίδια της φύση πλήττει το πιο σοβαρά προστατευόμενο αγαθό της ζωής. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μια τέτοια ποινική αποδοκιμασία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο αφαιρέσεις ζώων. Εκτός από το κοριτσάκι έχουμε και το δυστυχές σκυλάκι. Γι' αυτό και η πράξη αυτή είναι επίσης κακορύμα. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει μεν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, αλλά δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος. Μην εκπλήσεστε. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε κάνει αυτού του είδους τα εγκλήματα έχει και ψυχική πάθηση. Δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή οποιοδήποτε κάνει μια ακραία απάνθρωπη συμπεριφορά μπορεί να είναι τρελός. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βάρβαρα ένστικτα ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν ιεραρχούν σωστά την συμμετοχή τους στη ζωή και με ποιο τρόπο είναι η συμπεριφορά αυτή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποια είναι αυτή η ανθρώπινη συμπεριφορά. Λειτουργούν με άλλη λογική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ψυχασθενής. Αυτό να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει περάσει στα μικρά. Στα μικρά. Ούτε καν το παίξανε. Ο συγκεκριμένος φέρεται και είναι ξεκάθαρο ότι από τα 14 έτη όταν ήταν η Καρολάιν 14 ετών παιδάκι και ο ίδιος 27 ετών την κυνηγούσε. Την κυνηγούσε στο σχολείο. Την αποπλάνησε. Λένε οι φίλοι της ότι ζούσε το μαρκάρισμα και υπήρχε ερωτική σχέση του παιδιού Καρολάιν με τον 27χρονο ενήλικα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα κοινωνικού περιβάλλοντος και οικογενειακού περιβάλλοντος. Δηλαδή τα παιδιά τι θέλουν. Θέλουν αγάπη και ασφάλεια. Αγάπη από αυτούς που είναι το περιβάλλον τους, είτε είναι το οικογενειακό περιβάλλον, είτε είναι το ευρύτερο συγγενικό, είτε είναι το σχολικό περιβάλλον, και θέλουν και ασφάλεια. Η ασφάλεια αφορά το χρονικό διάστημα της ζωής τους, που το παιδί δεν μπορεί να προστατεύσει το ίδιο τον εαυτό του, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο τις κατάλληλες ποιοτικές επιλογές. Εκεί παρεμβαίνει η οικογένεια. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για τους δικούς του λόγους δεν έχει αναστολές όσον αφορά την ηλικία είτε της ερωτικής του τρόφου, αλλά εδώ απεδείχθη ότι δεν την ήθελε μόνο για να ικανοποιήσει τις ερωτικές του επιλογές, αλλά την προόριζε για γυναίκα του και την έκανε γυναίκα του. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό σε πολύ σοβαρούς κοινωνικούς κύκλους, όχι όμως σοβαρούς με την έννοια της πραγματικής σοβαρότητας, μεγάλους κοινωνικούς κύκλους. Μην ξεχνάτε ότι οι συνάνθρωποι μας, οι Ρωμά, αποκτούν παιδιά σε ηλικία 12-13 ετών τα κοριτσάκια. Και μπορεί ένας να έχει και παιδιά με αντίστοιχης ηλικίας παιδιά, όχι μόνο από ένα κοριτσάκι, αλλά περισσότερα. Το ίδιο συμβαίνει και σε κύκλους ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από την Απανατολή, που είναι καθημερινότητα αυτό. Και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την ευρύτερη κοινωνία, από το οργανωμένο κράτος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην άνθρωπή μας, τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά μας, εμείς είμαστε στους ίδιους χώρους μαζί με αυτούς. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία για αυτούς τις περιπτώσεις και έρχεται στην επιφάνεια μια τέτοια συμπεριφορά, το να ερωτευτεί δηλαδή ένας 27χρονος, μια 14χρονη και ακολούθως να κάνει και ερωτική σχέση μαζί της και στο τέλος να την κάνει και γυναίκα του και να κάνουν και παιδιά. Και μετά τη σκοτώσει. Όταν γίνεται ένα τέτοιο έγκλημα. Αφυπνιζόμαστε ξαφνικά ως κοινωνία όταν συμβαίνει μια τέτοια ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση
γιατί άκουσε και την τελευταία αποστροφή απορίας σας, πώς είναι τώρα αυτός να είναι πιλότος και να εμπιστεύονται τη ζωή τους άνθρωποι οι οποίοι μισθώνουν το ελικόπτερο στο οποίο ήταν πιλότος ή οι ιδιοκτήτες του ελικόπτερου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι διάνοια μαθηματική, να είναι ένας καταπληκτικός φιλόλογος, να είναι ένας καταπληκτικός δικηγόρος και δυστυχώς σε κάποια χρονική περίοδο της ζωής του να κάνει μια τέτοια επιλογή σαν αυτή που έκανε αυτός. Γιατί η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν ήταν ένα... Η ταπεινή μου άποψη, δεν θέλω να κάνω αυτό που δεν δικαιολογώ στους συναδέλφους μου, δεν έχω την δικογραφία, αλλά δεν φαίνεται να είναι ένα έγκλημα της στιγμής, αν είναι αλήθεια τα στοιχεία που διέρευσε η αστυνομία. Μάλιστα, μάλλον είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο. Ο ίδιος λέει είμαι μετανιωμένος για την πράξη μου και θέλω να τιμωρηθώ. Είναι σίγουρα μετανιωμένος. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει νου, ανθρώπινο νου, έχει εγκέφαλο δηλαδή, που έχει σπουδάσει, που εργάζεται, που είναι ένα κοινωνικό άτομο, που αποφάσισε να κάνει παιδί, να μην είναι μετανιωμένος. Ναι, αλλά όταν υπάρχει το στοιχείο, κύριε Κούγια, όταν υπάρχει το στοιχείο όμως ότι όταν ήταν 27 ετών παρενοχλούσε ένα παιδί 14 ετών, εκεί δείχνει τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Σας λέω και πάλι, αυτή η συμπεριφορά αναδεικνύεται τώρα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη. Τώρα είναι όλα μαύρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ό,τι και να πει κάποιος, όλα θα τα κριτικάρει η υπόλοιπη κοινωνία με ένα προκατηλημένο εις βάρος του τρόπο. Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη τότε. Μπορεί να ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος ερωτεύτηκε ένα νέο κορίτσι. Και δεν γνωρίζουμε και ποια ήταν η προσωπική εξέλιξη τη προσωπικότητα ή τη ποιότητα του κοριτσιού αυτού. Γιατί, όπως γνωρίζετε, στην ηλικία των 14 ετών, ακόμη και ερωτική σχέση να κάνεις με ένα κορίτσι 14 ετών, δεν πηγαίνεις φυλακή. Πηγαίνεις στη φυλακή για μια ερωτική σχέση, για παρενόχληση, ενός παιδιού που είναι κάτω των 13 ετών. Δηλαδή θεωρεί η κοινωνία, η παγκόσμια κοινωνία, ότι ένα κορίτσι 14 ετών μπορεί να επιλέγει τον ερωτικό της σύντροφο και μάλιστα δεν κινδυνεύει αυτός να πάει φυλακή, γιατί είναι πλημέλημα η πράξη αυτή και μπορεί να τιμωρηθεί και με αναστολή κιόλας. Μάλιστα. Είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο μας λέτε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Είναι, να σας δώσω να καταλάβετε ότι όλα τα εγκλήματα τα οποία επιγράφονται προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας έχουν την εξής ποινική αποδοκιμασία. Αν το παιδί γενικότερα, γιατί μπορεί να είναι αγόρι, μπορεί να είναι κορίτσι, είναι κάτω των 13 ετών, τότε οι πράξεις της οποιασδήποτε σεξουαλικής συμπεριφοράς της βάρος του είναι κακούργημα. Ναι. Και τιμωρείται από 5 έως 15 χρόνια κάθεξη. Για τα παιδιά που είναι 13 έως 15 ετών, είναι πλημέλημα. Πλημέλημα. Βεβαίως εκτός του βιασμού, έτσι. Γιατί ο βιασμός δεν έχει ηλικία. Όταν βιάσεις ή ήταν ένα άντρα, είτε μια γυναίκα, τότε ανεξαρτήτως της ηλικίας του, τιμωρείται με 5 έως 15 χρόνια κάθεξη για κάθε βιασμό. Αν το παιδί είτε αγόρι του κορίτσι, είναι μεγαλύτερο των 15 ετών, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.